Λοιπόν, ε, γιατί εκφράζεται κύριε Πέτρου αυτές τις ανησυχίες. Η, το δυστύχημα της ήλιος, ε, κύριε Κωνσταντίνου, ε, συγκλώνησε την Κυπριακή και συνεχίζει να συγκλονίζει την Κυπριακή κοινωνία. Για μας που είμαστε εμπλεκόμενοι στο, στην ασφάλεια πτήσεων, ο συγκλονισμός αυτός είναι ακόμη περισσότερος. Υπάρχουν δύο δικαστικές διαδικασίες εν εξελίξη τώρα. Σημαντικές, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι τι μαθήματα αντλούμε από τέτοιου είδου δυστυχήματα για να, μην, να πάρουμε εκείνα τα μέτρα για να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβούν. Στην προκειμένη περίπτωση τα μαθήματα είναι ξεκάθαρα περιέχονται στις εκθέσεις των δύο διερευνητικών επιτροπών της Ελλατικής και της Κυπριακής. Μία σύσταση από τις πλέον σημαντικές είναι η αναδιάθρωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Ά, όπως, το οποίο δεν έχει γίνει όπως λέτε. Το οποίο δεν έχει γίνει Παρά το γεγονό ότι ελήφθηκε σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβρη του 2006, τίποτα δεν έχει γίνει. Ετοιμάστηκαν όλα τα έγγραφα. Τη χάνει να ήμουν και εγώ μέλο τη ομάδα του Eurocontrol, που ε, εργοδότησε η κυπριακή κυβέρνηση για να εκπονήσει αυτά τα σχέδια. Έγιναν όλε οι μελέτε, έγιναν όλα τα έγγραφα σε πλήρη λεπτομέρεια, αλλά δυστυχώ από τότε δεν έγινε τίποτε. Πού κολλά το όλο ζήτημα. Αρχικά υπήρχαν κάποιε προσπάθειε, όμω σε πρώτη φάση προσέκουσαν στην αντίδραση τη Πασιδί και συγκεκριμένα στο Γενικό Γραμματέα τη Πασιδί. Ήμουν παρόν στην συνάντηση, όπου ξεκάθαρα είπαν ότι δεν επιθυμεί τέτοια αλλαγή, γιατί φοβάται ότι θα δημιουργήσει προηγούμενο και οι άλλε υπηρεσίε και ανέφερε σαν παράδειγμα ε, τα ταχυδρομεία και τα νοσοκομεία, όπου θα χάσει μέλη. Μετέπειτα Υπήρξε κάποια δυναμική, αλλά πρέπει να πω ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και συγκεκριμένα με την άφηξη της κυρία Μαρκούλη στο Υπουργείο Συγκοινωνίων παγωποιήθηκε το, το όλο θέμα και συνεχίζει να είναι παγωποιημένο. Παρά τις υποσχέσεις που κατά καιρά σου δίνονται ότι ε, θα προχωρήσει. Ε, υπάρχει δηλαδή κίνδυνο, θα σα ρωτήσω, ε, να ξαναβιώσουμε μια τέτοια τραγωδία. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, ο, ο, το θέμα τη ασφάλεια είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Πολύ διάστατο. Και όταν λέμε ασφάλεια ψήφου, εννοούμε ασφάλεια των αεροδρομίων, εποπτεία των ε, αερογραμμών, ασφάλεια του ελέγχου ενεργά κυκλοφορία. Ε, υπάρχουν πολυπλοκότητε, υπάρχουν αλλαγέ, συνεχεί αλλαγέ στι διαδικασίε, στην τεχνολογία. Και για να μπορέσει να επιτύχει να έχει το μέγιστο δυνατό βαθμό ασφάλεια, πρέπει να έχει μία υπηρεσία η οποία να είναι δυναμική, να είναι ευέλικτη, να μπορεί να προγραμματίσει μακροπρόθεσμα, να έχει δικών τη προπολογισμών για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά. Στη δική μα περίπτωση, το Τμήμα Πολιτική Αεροπορία είναι μοντέλο του 1960. Όπω άρχιζε που έγινε η δημοκρατία, παραμείνει εκεί. Είναι ένα πεμπαλαιωμένο μοντέλο που κανεί άλλο στην Ευρώπη πλήν τη Ελλάδα δεν έχει. Μόνο και αυτό, ανεξάρτητα το τι λένε οι δύο διερευνητικέ επιτροπέ. Αν κοιτάξει κανεί στην Ευρώπη, από τα 42 κράτη μέλη του Eurocontrol, τα 40 έχουν συνανεξάρτητες αρχέ πολιτική αεροπορία. Μόνο η Κύπρο και η Ελλάδα παραμένουν σε αυτό το πεπαλαιωμένο μοντέλο. Αυτό δεν μπορεί να είναι υγεία, δεν υπάρχει λόγο να είναι αδεία και είναι κατανόητο γιατί ακόμη συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την θεσμική δομή. Λοιπόν, θα αναμένουμε και εμεί να δούμε πού θα πάει το λόγο.